Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και πάλι μαζί σε μια εκπομπή η οποία θα μας δώσει τις δυνατότητες να αναπτύξουμε ένα θεματάκι το οποίο κατά καιρούς μας απασχολεί και δεν μας αφήνει αδιάφορους αυτό το γεγονός. Πρόκειται για αυτό που λέμε τα ψέματα που κατά καιρούς ακούμε σε όλους σχεδόν τους σταθμούς, σε όλες σχεδόν τις παρέες, και αυτά όλα διατυπώνονται σαν σοβαρές αλήθειες, ενώ είναι πολύ μεγάλα, ογκώδη, αλλά και ψέματα τα οποία μπορεί να μας προκαλέσουν, τι να πω, ψυχική καταστροφή, κάτι παρόμοιο με αυτό, μια ψυχική καταστροφή. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα απομονώσουμε, να τα ξέρουμε και να τα χρησιμοποιούμε όποτε πρέπει σαν αλήθειες, να τα αντιστρέφουμε δηλαδή. Και συγκεκριμένα αυτά τα ψέματα μας έχουν οθήσει να αναφερόμαστε σε πολλές εκπομπές για τις αλήθειες που θέλουν να θανατώσουν τα ψέματα αυτά. Ένα μεγάλο ψέμα λοιπόν είναι ότι όλες οι θρησκείες μιλούν για το ίδιο θέμα. Μιλούν περί αγάπης, για να κάνουμε το καλό και όλα αυτά. Κι όμως, εκτός από την Ορθόδοξη θρησκεία, καμία άλλη δεν μιλάει για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την αγάπη προς τον εχθρό. Ας μην λοιπόν πιστεύουμε όλες αυτές τις αντίξωες σύμβουλες εκείνων που ίσως είναι απαίδευτοι, ίσως όμως και εκ τούτου εκ πονηρίας το κάνουν αυτό το πράγμα, να μας λένε ότι υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες οι ίδιες επιταγές, οι ίδιες εντολές. Δεν είναι αληθές. Είναι ψευδές αυτό. Δεν υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες οι εντολές αυτές που νομίζουμε εμείς ότι είναι οι πρέπουσες εντολές για την εκπαίδευση, την ανύψωση και την ηθική τοποθέτηση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει υπόψη του το Θεό και τις πραγματικές εντολές. Είναι ψέμα λοιπόν πως όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Δεν μοιάζουν οι θρησκείες μεταξύ τους. Για να το πούμε καθαρότερα, ο Ισλαμισμός είναι η θρησκεία της ανταπόδοσης, καθώς και ο Ιουδαϊσμός της Παλαιάς Διαθήκης, ο μη αναγεννημένος χριστιανισμός της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Χριστός, όπως ξέρουμε, ο Υιός Θεού και προϋπήρχε όλων των πραγμάτων, των πριν πραγμάτων. Αλλά όμως, εκδηλώθηκε στη Καινή Διαθήκη ως άνθρωπος ερχόμενος και ακολουθών τις εντολές του Θεού, λέγοντας ότι ό,τι ακούω εγώ από το Θεό, αυτό και σας λέω. Δεν σας λέω τίποτα άλλο παράξενο και περίεργο. Αυτές τις εντολές του Θεού που άκουσα εγώ, αυτές σας μεταφέρω και τώρα. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό να ξέρουμε ότι ο Χριστός τις εντολές του Θεού μας φέρνει μπροστά μας, να τις μάθουμε και να τις ακολουθήσουμε. Πιστεύω να καταλάβαμε τι θέλουμε να πούμε για τις θρησκείες και πώς είναι οργανωμένες και τι κάθε μία πιστεύει και πρεσβεύει. Ας πάμε στο δεύτερο θέμα, των κουλτουριάριδων της Δύσεως, που άρχισε η ιστορία από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά να μην θέλει το Θεό, να είναι άπιστη η θεολογία της και η φιλοσοφία της και ειδικά η φιλοσοφία των Γάλλων φιλοσόφων και μετά των Γερμανών, οι οποίοι δεν πίστευαν στην ύπαρξη του Θεού και κατέθεσαν άσχημες, ψεύτικες εντυπώσεις περί των θείων πραγμάτων και περί της ζωής του ανθρώπου. Αυτοί έβγαλαν το ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, δεν το είχε πει κανένας πριν από τους σπουδαίους
της αρχαιότητας, ούτε ο Πλάτων, ούτε κανένας άλλος είχε πει αυτό το πράγμα. Αυτοί το είπαν πρώτοι. Λοιπόν, να τώρα που φαίνεται το πράγμα ολοκληρωμένο. Λοιπόν, αυτοί συνηθίζουν να λένε στα μυθιστορήματά τους, στα θρησκευτικά τους συστήματα ή και στις θεολογικές τους εντολές ή κατηγορίες, αλλά ακόμη και στα μυθιστορήματά τους που παίρνουν Νόμπελ, προσέξτε, είναι οι μεγάλοι νομπελίστες αυτοί που τα λένε αυτά τα ψέματα, οι οποίοι ισχυρίζονται, όπως και μερικοί κουλτουριάρδες εδώ της Αθήνας, της Ευρώπης και της Ελλάδος ακόμα, η οποία απανέκαθεν έχει το Θεό και τη θρησκεία και την πατρίδα και την οικογένεια σαν κορονίδα στο κεφάλι της, να λένε λοιπόν άθεα πράγματα, αλόγιστα πράγματα περί ύπαρξης Θεού και περί του ότι η αλήθεια, λέει, είναι μόνο υποκειμενικό πράγμα. Αν η αλήθεια ήταν υποκειμενικό και ο καθένας είχε τη δική του αλήθεια, δεν μπορούσαν ποτέ να συνεννοηθούμε. Το γεγονός ότι έχουμε μια κοινή αλήθεια εμείς οι Ορθόδοξοι, μπορούμε και μεγαλουργούμε στην ιστορία. Και αυτή η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Κύριος. Τι είπε όταν του είπε κάποιος, ο Θωμάς νομίζω, ναι, σε μια συζήτηση που κάναμε με τους μαθητές ο Χριστός, τι είναι, του λέει, ποια είναι αυτή η οδός που μας λέει σου πάει προς τον Πατέρα, τι είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια. Κανένας άλλος άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι από τους μεγάλους ανθρώπους, δεν είπε αυτά τα πράγματα. Μα κανένας, αν μου βρείτε έναν, ή Σοκράτη, ή Πλάτωνα, ή Αλέξανδρο, ή οτιδήποτε, ή Ναπολέοντα, ή ό,τι θέλετε, όποιον θέλετε, να είπε αυτά τα πράγματα που είπε ο Χριστός, δεν θα τα βρείτε. Μην ψάχνετε να βρείτε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ουδής μίλησε έτσι και είπε, εγώ είμαι η οδός προς τον Πατέρα, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Αφού λοιπόν ο Χριστός είναι η ζωή, τι θέλουμε περισσότερο εμείς, να ζήσουμε την αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό. Αυτό το πράγμα θέλει ο άνθρωπος ουσιαστικά. Αυτό ζητάει. Την ένωση με τον Χριστό. Την ένωση με τον Θεό. Ο Θεός Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα. Γι' αυτό άλλωστε λέει στο όνομα, όχι στα ονόματα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Δεν τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Να τα διδάσκουμε και στους μικρότερους και στα παιδιά, ακόμα και στα μωρά από 2 και 3 χρονών πρέπει να ξέρουν το Θεό. Έλεγε ο κόσμος ο ετωλός, εσείς μανούλες, λέει, μην πάτε και λέτε στα μωρά σας ότι εγώ σας δώσω το ψωμί, θα το βάζετε εκεί, λέει, που είναι το Ευαγγέλιο κοντά, γιατί κάθε σπίτι παλιά είχε και ένα Ευαγγέλιο, θα το βάζετε εκεί κοντά στο Ευαγγέλιο και θα λένε, δηλαδή οι μάνες στα παιδιά, εγώ παιδάκι μου δεν έχω να σου δώσω ψωμί, ο Χριστούλης θα σου δώσει ψωμί, εκεί θα πας να πάρεις και να του βάζεις το ψωμί σε εκείνο το μέρος. Ούτως ώστε το παιδί να έχει βίωμα, το αληθινό βίωμα, ότι ο Θεός μας δίνει τα τρόφιμα που τρώμε. Δεν μας τα δίνει η μαμά και ο μπαμπάς, αυτοί είναι οι τελευταίοι συντελεστές. Αυτοί τα αγοράζουν έτοιμα, ας πούμε, ή τα φτιάχνουν στο χωριό. Αλλά ποιος βρέχει για να καρποφορήσει το στάρι, ποιος φροντίζει για τους καρπούς της γης, παν δόρημα τέλειο και πάσα δόσης αγαθή, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Ποιος μας το λέει, η ευχή του Χριστού. Εκείνος είναι ο ποιητής των πάντων γης και ουρανού. Η Αγία Τριά συνεργάζεται για να φτιάξουν τον άνθρωπο, αλλά πρωτίστως συνεργάστηκαν για να φτιάξουν τον κόσμο. Και ο Χριστός υπάρχει προ-γενέσεως του κόσμου. Όταν του πάνε του Χριστού, μα εσύ λέει σε 50 χρόνια και ξέρεις τον Αβραάμ, γιατί είπε ο Χριστός εγώ, ο Αβραάμ λέει είδε τις μέρες μου, είδε αυτά που κάνω τώρα, αναστάσεις νεκρών και όλα αυτά τα πράγματα και χάρηκε η ψυχή του, λέει.
Γιατί περίμενε ο Αβραάμ και όλοι τις Παλαιάς Διαθήκες περίμεναν τον Χριστό. Αυτό ήταν το μυστικό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο οποίος θα είναι Υιός του Θεού και Θεός. Ήρθε λέει και χάρηκε όταν είδε τη δική μου ημέρα, τα δικά μου έργα. Και του είπαν οι Εβραίοι, κάτσε λέει, εσύ μας κάνεις το ραβί και τον μορφωμένο και τον έξυπνο, λέει, και δεν είσαι 50 χρονών και ξέρεις τον Αβραάμ. Και δεν σου ο Χριστός απάντηση, αμήν, αμήν, αλήθεια σας λέω, εγώ υπάρχω πριν από τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας όλων των εθνών, δηλαδή του Ισραηλιτικού λαού, και το σενμινόμεθα και εμείς τον Αβραάμ, διότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήτανε πιστός στο Θεό και υπάκουος στο Θεό. Όταν του είπε το Αβραάμ, ο Θεός, οι άγγελοι δηλαδή που πήγαν εκεί, οι τρεις άγγελοι επίσκεψης της Αγία Τριάδος, είναι αυτοί κατά τους Ορθόδοξους Πατριάρχες, την Ορθοδοξία και την Εκκλησία μας. Όταν πήγανε και του είπανε, εσύ θα γεννήσεις παιδιά σαν τα αστέρια του ουρανού. Εννοούσε τους απογόνους του. Θα έχεις απογόνους σαν τα άστρα του ουρανού. Δεν είπε, εγώ είμαι 80 χρονών και δεν μπορώ να τεκνοποιήσω πια. 100 μου φαίνεται ήταν, αν θυμάμαι καλά, ή 80 ή 100. Το είπε αυτό. Είπε, αφού μου το λέει ο Θεός θα γίνει. Μόνο η Σάρα λέει, μη δίασε, γιατί δεν το πίστεψε, γιατί και αυτή 70 χρονών ήταν. Πώς θα κάνουμε παιδί εμείς σε αυτήν την ηλικία. Και όμως έκανε δύο παιδιά ο Αβραάμ. Πρώτα τον Ισμαήλ και μετά τον της ελεύθερης της Σάρας. Γέννησε και η Σάρα μετά. Μετά την Άγαρ είχε δύο γυναίκες ο Αβραάμ, δεν υπήρχε τότε θέμα πολυγαμίας. Μετά μπήκαν οι μοσαϊκοί νόμοι που είπαν ότι μία γυναίκα θα παντρευτείς και αυτήν θα έχεις όλη τη ζωή. Ξεκινήσαμε λοιπόν και φτάσαμε εδώ. Το πρώτο ψέμα, όλες οι θρησκείες ίσες και ίδιες, λάθος. Το δεύτερο ψέμα, δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια και αποδείξαμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια του κόσμου. Και σε αυτή την αλήθεια εμείς πιστεύουμε, με αυτή την αλήθεια προχωράμε και θα προχωρήσουμε στη ζωή μας μέχρι τελευταίας αναπνοής ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια του κόσμου. Ας το βάλουμε και το στερεώσουμε καλά μέσα στην ψυχή μας αυτό, διότι δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από αυτή την αλήθεια. Και όπως λέει ο πατέρ Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν. Έτσι πρέπει να θεωρούμε και εμείς, ότι ο Χριστός είναι το παν. Τρίτο ψέμα. Δεν ακούστηκε ποτέ πριν από το 17ο αιώνα, το 1700 τόσο που βγάλανε αυτή την πετριά κατά των οφθαλμών της ανθρωπότητος, το μαχαίρι αυτό που μπήχτηκε μετά στη συνειδήση των ανθρώπων, ότι ο άνθρωπος λέει δεν έγινε από πυλό και από το Θεό, όπως περιγράφει η παραδείσια διήγηση, αλλά έγινε από τον πίθηκο. Ποιος Σωκράτης και Πλάτωνας και Ισίωδος, ποιος αρχαίος φιλόσοφος μεγάλος, καλλιτέχνης ή συγγραφέας, είπε ποτέ τέτοια κοτσάνα, θα τον είχαν κυνηγήσει, θα τον κυνηγούσαν ακόμα. Δεν είπε κανένας τέτοιο πράγμα ποτέ πριν από τους κουτόφραγκους. Και τους λέμε κουτόφραγκους, γιατί αυτοί κατάργησαν το Θεό για να βρουν, λέει, κάτι καλύτερο. Τι καλύτερο βρήκανε, τις αγχώνες και τις κρεμάλες και τις λεμιτόμους. Λεμιτόμους μάλλον, όχι αγχώνες. Κόβαν τα κεφάλια τους μεταξύ τους. Αυτοί οι πρωτεργάτες, οι μεγάλοι φιλόσοφοι της ελληνικής επαναστάσεως. Ο Δαντών, ο Ντιντερό και όλοι αυτοί που γράψαν και εγκυκλοπαίδες. Και τι είναι εγκυκλοπαίδες? Ένα σωρό από γνώσεις, οι οποίες είναι για τον υλικό κόσμο. Γνώση ιατρικής, γνώση μαγειρικής, γνώση αστροναυτικής, ας πούμε, αστροναυτικής. Δηλαδή αυτά που η επιστήμη αργότερα τα εξύψωσε και τα πέταξε σαν σκάρτα και βγάλε δικιά της καινούργια πράγματα η επιστήμη και η ιατρική και όλα αυτά. Δεν είχαν ιατρική στη Γαλλία τον Μεσαίωνα. Λοιπόν, αυτά τώρα έρχονται και μας λένε αυτοί οι οποίοι χάσανε το μύτο
για να βγουν από το λαβύρινθο της ζωής, γιατί χρειάζεται ένας μύτος. Χρειάζεται κάτι όπως ο Οδυσσέας βγήκε από το μύτο, γιατί θα ήταν ακόμα εκεί αν δεν είχε το μύτο της Αριάντης να βγει από το λαβύρινθο. Μπήκανε στο λαβύρινθο, δίχως να έχουν μύτο όμως. Δεν ζήτησαν βοήθεια. Πούνε, βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Εμείς χανόμαστε, εμείς σκοτωνόμαστε τώρα εδώ. Εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία. Αλλά λέγανε αυτά. Ας μην πούμε περισσότερα, αλλά να πούμε ότι είναι ένα ψέμα και χοντροειδές και κουτό ηλίθιο ψέμα ότι ο Θεός ήθελε να κάνει τον άνθρωπο από ένα άλλο ζώο. Και πότε μπήκε στον πίθηκο η νόηση, μπορεί να μας πούνε αυτοί. Γιατί διαφορά έχει ο άνθρωπος από τον πίθηκο? Ουσιαστικά σωματικές διαφορές δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί υπάρχουν πίθηκοι που μοιάζουν με άνθρωπο και άνθρωποι που μοιάζουν με πίθηκο. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Η διαφορά η μεγάλη είναι πώς ο άνθρωπος έχει τη σπίθα τη θεϊκή, έχει τη νόηση. Αυτό είναι. Πότε λοιπόν μπήκε η νόηση στον πίθηκο? Για να μην πω το άλλο το ευτράπελο που έκανε ο Σωτηρόπουλος σε κάποια διάλεξη που έλεγε κάποιος ότι καταγόμεθα από τον πίθηκο, του είπε: Κατάγεστε, με συγχωρείτε, λέει, να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Κατάγεστε, λέει, εκ πατρός ή εκ μητρός από τον πίθηκο? Και εκείνος μάζεψε τα χαρτιά του και έφυγε. Γιατί, κύριε? Αφού λες ότι κατάγεσαι από τον πίθηκο, κάτσε να μας πεις, να απολογηθείς για αυτό που λες. Αν είσαι σωστός και επιστημονικά κατατοπισμένος, που δεν είσαι. Καταρρίφθηκε η θεωρία αυτή των πιθηκανθρώπων από παγκόσμια συνέδρια. Και το πρώτο που έγινε το 1975 στην Αμερική, δεν θυμάμαι σε ποια πολιτεία, είπε ότι αυτό δεν στηρίζεται, δεν είναι επιστημονική γνώση, είναι αυθαιρεσία. Ούτε ο Δαρβίνος είπε αυτό το πράγμα. Ο Δαρβίνος είπε για τα φυτά και για τα ζώα πράγματα, δεν είπε για τον άνθρωπο τίποτα. Αυτοί το μακρύνανε, το ξεχυλώσανε και το φτάσανε μέχρι τον άνθρωπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα άλλο ψέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους και μάλιστα χριστιανούς, είναι η μετασάρκωση. Δεν θα βαριέμαι, αγαπητοί μου φίλοι, να λέω πως η λέξη μετασάρκωση δεν υπάρχει στα κείμενα των Ευαγγελίων. Η λέξη μετασάρκωση δεν υπάρχει ούτε στην Παλαιά, ούτε στην Καινή Διαθήκη. Γιατί μας πιπλίζουν το μυαλό και μερικοί λένε ότι είναι Ορθόδοξοι κιόλας, ψεύτικα, και μιλάνε για τη μετασάρκωση. Πού την είδαν τη μετασάρκωση? Στα κείμενα τα βουδιστικά. Ας πάνε να γίνουν βουδιστές, αλλά οι χριστιανοί δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ευθαρσώς. Μια φορά θα ζήσει ο άνθρωπος και μετά θα αποθάνει. Θα περάσει στην άλλη διάσταση. Γιατί λοιπόν να διαψεύδουμε τον Απόστολο Παύλο, ένα γίγαντα του χριστιανισμού, και να πηγαίνουμε στα βουδιστικά κείμενα τα οποία είναι πολύ έλλειπη και πολύ έτσι μιλάνε για αοριστείες και για πράγματα. Αν διαβάσετε θα δείτε. Δεν μιλάνε για Θεό τα βουδιστικά. Δεν μιλάνε τον άνθρωπο, λέει μόνο. Είναι ανθρωπιστές οι βουδιστές, δεν είναι θεολόγοι. Δεν είναι θεϊστές. Νταϊστές, ας το πούμε έτσι, δηλαδή με μια άλλη γλώσσα. Τι είναι τώρα? Εκτός από το ψέμα της μετασάρκωσης, έχουμε και το ψέμα των εξωγήινων. Μα επιτρέπεται ένας άνθρωπος λογικός να πιστεύει ότι έχουν έρθει εξωγήινοι και έχουν φτιάξει πυραμίδες και έχουν φτιάξει την Ακρόπολη, δεν ξέρω τι άλλο λένε, ότι έχουν φτιάξει εξωγήινοι? Επειδή βλέπουν στα νησιά του Πάσχα κάτι πέτρες που είναι πάνω η μία πάνω στην άλλη. Βεβαίως. Και οι πυραμίδες πώς έγιναν? Με ανυψωτικές μηχανές? Όχι. Με σκοινιά, με πασάλους, με κυλίνδρους, κυλούσαν αυτές τις τεράστιες πέτρες και ήταν χιλιάδες σκλάβοι οι οποίοι δουλεύαν γι' αυτό. Μου είπε κάποιος φίλος, ο οποίος συγχωρέθηκε, Θεός χωρέσει την ψυχή του, ο Αντώνης μας, ο αδερφός μας ο Αντώνης, ο οποίος ήταν ναυτικός. Όταν πήγαμε, λέει, στη Σαγκάη για να είχαμε μινεράλι, ξέρετε, αυτό είναι ένα βαρύ φορτίο, μινεράλι θα πει πέτρες οι οποίες έχουν σίδηρο μέσα. Είναι κέλιο ή ό,τι άλλο, δίποτε βαρύ μέταλλο. Όταν είδαμε στη Σαγκάη τότε, αυτό η εποχή πρέπει να είναι πριν 50 χρόνια, έτσι. Όταν είδαμε στη Σαγκάη, δεν υπάρχουν γερανοί για ξεφόρτωμα. Λέμε εδώ θα κάτσουμε 4 χρόνια να ξεφορτώσει αυτό το καράβι. Τόσες χιλιάδες τόνοι καράβι, ποιος θα το ξέρει? Ποιος θα πάρει από μέσα το μινεράλι, από τα μπάρια, από τις θήκες εκεί που έχει το καράβι? Μου λέει, αδερφέ Βασίλη, αν έβλεπες πόσα μιλιούνια Κινέζοι φτάσανε μέσα σε ένα
σε 2 ώρες δεν θα πίστευε στα μάτια σου. Ήτανε, μου λέει, σαν τα μυρμήγκια, με ζεμπίλια ερχόντουσαν και το καράβι εκεί που σε άλλα λιμάνια που είχαν τους ντόκους, που είχαν τους γερανούς και καθόμαστε, λέει, 3 και 4 μέρες για να ξεφορτώσουμε, μας το ξεφορτώσανε σε 2 μέρες. 1 εκατομμύριο Κινέζοι πήγανε με ζεμπίλια. Έτσι χτίστηκανε και οι πυραμίδες. Από 1 εκατομμύριο σκλάβους, οι οποίοι δουλεύανε, γιατί? Για να ανυψώνουν τις πέτρες και να φτιάξουν τις πυραμίδες, οι οποίες δεν ήταν τίποτα αριστούργημα που το έχουν για αριστούργημα. Τι ήταν οι πυραμίδες δηλαδή? Ήταν τάφοι των βασιλιών από κάτω, και επειδή οι βασιλείς δεν είχαν να δούνε τίποτα σε εκείνη την περιοχή που ήταν όλο άμμος, πηγαίνανε και ανεβαίνανε πάνω. Για τον ίδιο λόγο φτιάξανε και τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Έχω την εντύπωση. Δίπλα να το τεκμηρώνω κάπου αυτό. Λέγεται Tour Eiffel κανονικά στα γαλλικά. Εμείς τον λέμε πύργο του Άιφελ. Εκεί δεν καταλαβαίνεις άμα, πεις στους Γάλλους που είναι ο πύργος του Άιφελ, δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Άμα τους πεις Tour Eiffel, ξέρουν. Γιατί έτσι λέγεται, Ρεφέλ, αυτός που τον έκανε. Λοιπόν, το Παρίσι είναι flat, είναι τελείως πίτα. Δεν έχει, το μεγαλύτερο βουναλάκι του νομίζω είναι όχι Σορβόνη, αυτό το που πηγαίνουν οι ζωγράφοι και ζωγραφίζουν, δεν μου έρχεται τώρα το όνομά του. Το ξέρετε ποιος σας λέω. Λοιπόν, η Μομάρτη είναι το μεγαλύτερο βουναλάκι του. Τι ήτανε? Ούτε ο Λυκαβητός. Κάποιοι μεγάλοι από αυτούς μεγιστάνες θέλανε να δούνε το Παρίσι από ψηλά. Τι θα έκαναν? Ένα πύργο. Έφτιαξαν τον πύργο του Ρεφέλ, του Άιφελ δηλαδή. Έτσι έγιναν και οι πυραμίδες με αυτό το σκεπτικό. Αυτά είναι του κόσμου τα θαύματα. Δεν είναι οι διανοητικές καταστάσεις, δεν είναι θαύματα του κόσμου. Μόνο τα εξωτερικά. Αλλά έτσι ο κόσμος θέλει. Είπαμε για τους εξωγήινους ότι δεν υπάρχουν και είναι φαντασία του Φοντένγκεν και άλλων εφάνταστων, οι οποίοι λένε πως υπάρχουν εξωγήινοι, έχουν έρθει και στην Ελλάδα ή και θα έρθουν αργότερα κλπ. Που δεν είναι δυνατόν να πλησιάσουν τον πλανήτη μας κανένας εξωγήινος πολιτισμός, αφού ο πιο μακρινός αστέρας είναι 64 χρόνια ταχύτητα του φωτός. Πρέπει το φως να ταξιδεύει 64 χρόνια για να έρθει από τον Αλντεβαράν, το άστρο του Σύριου. Και κακούς λέμε τους Σύριους, είναι Σύριοι. Και αυτό ας το πούμε. Γιατί ακούμε και στα μέσα ενημέρωση. Οι Σύριοι λέει που ήρθαν. Σύριοι λέγονται. Από τη Σύρο. Από τη Συρία, πώς να πω. Συριανοί λέγονται εκείνοι που έρχονται από τη Σύρο. Γιατί τα μπερδεύουμε? Η γλώσσα μας είναι καθαρή και έχει ένα παρελθόν το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε. Ψέμα και με τεσάρκωση, και είπε ο πατέρ Παΐσιος ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου. Προσέξτε. Το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου η μετεσάρκωση. Μαζί με το τσιγάρο που σκοτώνει το σώμα, το πνεύμα το σκοτώνει η μετεσάρκωση. Κανένας χριστιανός να μην πιστεύει. Άλλωστε είναι αφορισμένος εκείνος ο οποίος επίστευε στη μετεσάρκωση, ο πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος αφορίστηκε. Και λέγεται Οριγένης. Πολυγραφότατος συγγραφέας. Πολυγραφότατος. Άπειρα βιβλία έγραψε ο άνθρωπος κλπ. Σε όλα σωστός, του είχε κολλήσει η ιδέα της μετεσάρκωσης. Αυτό τον έφαγε. Έγινε σύνοδος και τον αφορίσανε. Δεν υπάρχει μετεσάρκωση. Ο Χριστός δεν την έχει τη μετεσάρκωση πουθενά. Γιατί η μετεσάρκωση σου δίνει μακρύ σκηνή ότι θα ξαναζήσεις και θα βελτιωθείς και θα βελτιωθείς και θα βελτιωθείς. Αυτή είναι η παγίδα του διαβόλου. Γι' αυτό λέει ο πατήρ Παΐσιος είναι η μεγαλύτερη παγίδα του διαβόλου. Διότι σου λέει ότι θα μεταξελίσεις προς το καλύτερο. Και πώς το ξέρω ότι θα γίνει προς το καλύτερο? Οι πολιτικοί λένε θα κάνουμε αλλαγή. Τι αλλαγή? Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Αλλαγή είναι και το χειρότερο. Μην ακούτε που λένε αλλαγή. Για πες μας τι είδους αλλαγή θα είναι αυτή? Θα είναι προς το καλύτερο? Τι εγγύηση έχουμε ότι αυτή η αλλαγή που λες θα φέρω την αλλαγή, όλη στην αλλαγή? Και ο συγχωρεμένος Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν και πιο πατριώτης από αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Γενικά μιλάω για τους πολιτικούς, όχι για έναν πολιτικό. Ψέμα λοιπόν είναι επίσης ότι το Βυζάντιο ήταν, λέει, σκοταδιστική περίοδο και μεσαίωνας. Το Βυζάντιο ήταν μεσαίωνας. Το Βυζάντιο ήταν ο λαμπερότερος φάρος της ανθρωπότητας επί 1100 χρόνια. Έλαμψε σε όλη την ανθρωπότητα. Όταν πήγανε πριν από τους μουσουλμάνους, πήγανε οι παπικοί εκεί πέρα, τα χάσανε. Άξεστοι και αγράμματοι και αμόρφωτοι πήγανε και κάνανε βανδαλισμούς χειρότερους από τους Τούρκους.
πέραν το χρυσάφι από όποια εκκλησία υπήρχε, τα καντιλέρια, βγάζανε τα αυτά από τα Ευαγγέλια και παίρνουν από πάνω τα καλύματα των Ευαγγελίων, όσα ήταν επίχρυσα, νομίζω ότι ήταν και χρυσάφι αυτά. Καταλάβατε τι συμβαίνει στον κόσμο. Το Βυζάντιο ήταν αρχοντικό, άρχοντες οι Βυζαντινοί. Αυτοκράτορας και πατριάρχης. Αυτή ήταν η κυβέρνηση του Βυζαντίου. Όπως λέει και ο Καντιώτης, ο σοφός αυτός, διδάχος μετά τον Κοσμά τον Εντολό, νομίζω ότι είναι αυτός, ή κάποιος άλλος τέλος πάντων, αλλά μέσα σε αυτή τη σειρά των μεγάλων, έλεγε ότι το Βυζάντιο ήταν ο φάρος της ανθρωπότητας. Το Βυζάντιο είναι αυτό που δίδαξε όλους τους ανθρώπους, που έκανε τους Σλάβους χριστιανούς και ήταν σκοταδισμός. Όταν αυτοί στη Δύση δεν είχαν ακόμα, είχαν παραποιήσει το χριστιανισμό και πηγαίνανε με κανόνια στη Νότια Αμερική για να διδάξουν με τα κανόνια, έρχονται αυτοί και μας λένε τώρα ότι το Βυζάντιο ήταν σκοταδισμός. Ας διαβάσουν εκείνον τον Εγγλέζο, τον συγγραφέα που γράφει για το Βυζάντιο. Θα θυμηθώ και το όνομά του, ο οποίος υμνεί το Βυζάντιο σαν περίοδο. Άλλωστε, αν ήταν σάπιο, όπως λένε αυτοί, γιατί παίρνουν όλα τα αρνητικά, έναν αυτοκράτορα που ήταν τρελός, έναν άλλον που ήταν φωνιά στο αδερφού του. Μόνο αυτό έγινε. Γίνανε πολλά τέτοια. Αλλά το κύριο πράγμα ήταν ότι διδάξαν τον χριστιανισμό, ότι ζήσανε υπέροχα οι άνθρωποι εκείνοι οι Βυζαντινοί, με θρησκεία και πατρίδα και αγάπη. Γι' αυτό και κρατηθήκαν τόσα χρόνια. Αν ήταν σάπιο, ένα πράγμα σάπιο δεν στέκει. Όταν ένα ξύλο σαπίζει, σπάει. Όταν ένα σίδερο σαπίζει, οξυδώνεται και πιάνει σκουριά, σπάει. Το Βυζάντιο κράτησε 1100 χρόνια. Ποια άλλη αυτοκρατορία κράτησε 1100 χρόνια? Μήπως των Γάλλων η αυτοκρατορία, των Εγγλέζων? Από 200 χρόνια κράτησαν αυτές. Άλλος πήγε εκεί στην Κίνα, οι Εγγλέζοι, και άλλοι πήγαν στην Νότια Αφρική για να γίνουν κοσμοκράτορες. Τι κοσμοκράτορες? Το Βυζάντιο ήταν η κοσμοκρατορία όλων των αιώνων. Κράταγε από την Περσία μέχρι, όχι το Γιβραλτάρ που λένε μερικοί, πιο Γιβραλτάρ, μέχρι το τέλος των νήσων, δηλαδή τη Σκανδιναβία και την Αγγλία. Την Γυραιά Αλβιώνα, όπως την έλεγαν τότε. Και επειδή ο χρόνος τρέχει, πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα, ένα άλλο χοντρό ψέμα είναι, το Αλέξανδρος ήταν σφάχτης, λέει, των εθνών. Ο Αλέξανδρος ήταν σφάχτης. Ο Αλέξανδρος ήταν αναγέννησε όλη την Ανατολή. Και σήμερα ακόμα πίνουν νερό στο όνομά του. Έτσι κάνουν στους σφάχτες, πίνουν νερό στο όνομά του. Πήγαμε στην Ανατολή εμείς και είδαμε εκεί. Όλοι λέγανε Σκεντέρ, Σκεντέρ που σημαίνει Αλεξάνδρ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μας προτιμάνε για το χριστιανισμό μας, βέβαια, αφού είναι Ισλάμ, αλλά παραδέχονται το Μεγάλο Αλέξανδρο και αγαπάνε τους Έλληνες από αυτό. Και υπάρχουν απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως ξέρουμε, οι Καλάς. Στα υψίπεδα εκεί, στα μεγάλα βουνά του Αφγανιστάν. Αυτά είναι ψέματα. Ότι ο Αλέξανδρος ήταν ένας φωτεινός φάρος μέσα στην ανθρωπότητα και αυτός. Αυτός εξάπλωσε την ελληνική γλώσσα για να έρθει το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν από Θεού βαλμένος εκεί. Τον έχει προφητεύσει, το έχουμε πει και άλλη φορά, τον έχει προφητεύσει η Παλαιά Διαθήκη. Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μίλησε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ή κοιτάξτε. Ο Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν. Μετά, άλλο ψέμα. Η Μασονία είναι φιλανθρωπική οργάνωση. Ο Δανιήλ τον έχει προφητεύσει, τον Αλέξανδρο, να επανέλθουμε λιγάκι, στο έκτο και στο ένατο νομίζω κεφάλαιο. Διαβάστε όλο το Δανιήλ, δεν είναι πολύ, δεν είναι παραπάνω από 20 σελίδες ο Δανιήλ, το βιβλίο του Δανιήλ δηλαδή, το προφητικό βιβλίο του Δανιήλ, και είναι γραμμένο 400 χρόνια πρώτου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αχ, αυτά τα πράγματα να μην τα ξέραμε και στο γυμνάσιο που βγαίνανε, δεν μας τα έλεγαν. Γιατί? Ίσως δεν ήταν και τόσο φανερά όσο γίνανε τώρα που διαβάζουμε τα βιβλία, που ακούμε τις διαλέξεις, σοφοί άνθρωποι μας μίλησαν και ακούσαμε, ξυπνήσαμε και καταλάβαμε τι σημαίνει ελληνισμός, τι σημαίνει ελληνική γλώσσα, τι σημαίνει χριστιανισμός.
Δύο πυλώνες υπάρχουν στην ανθρωπότητα. Ο ένας είναι η ελληνική, η αρχαία Ελλάδα με τους φιλοσόφους, με τα καλά πράγματα που είπαν, γιατί είπαν και μερικά που δεν τα δέχεται ο χριστιανισμός. Αλλά ο Μέγας Βασίλειος λέει θα πάρουμε τα καλά όπως η μέλισσα. Και πήρε τα καλά από τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη και λοιπά, ο Μέγας Βασίλειος. Και ο άλλος πυλώνας είναι ο χριστιανισμός. Ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός είναι η κορονίδα όλης της ανθρωπότητας. Δεν υπήρξε τίποτα άλλο μεγαλύτερο από αυτά. Και εμείς σεμνηνόμεθα ότι είμαστε απόγονοι αυτών. Δεν πρέπει να είμαστε και λίγο άξιοι αυτών. Βλέπω ότι πέρασε η ώρα. Η μασονία, λένε, είναι φιλανθρωπική οργάνωση. Η μασονία είναι αντιχριστιανική οργάνωση. Όπως είναι και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Τα ίδια περίπου. Διεθνιαστές, ανθέλινες, μέχρι το κόκαλο, και τα υψηλόμαθα στελέχη της κυβερνήσεως, των κυβερνήσεων παρακαλώ, όλων των κυβερνήσεων, μη εξαιρουμένων και κάποιων πρωθυπουργών στην Ελλάδα, είχαν σχέσεις υπόγειες με τον σιωνισμό και τη μασονία. Διαβάστε και ενημερωθείτε. Υπάρχουν πολλοί ομιλητές που τα λένε σήμερα αυτά. Να κοιτάξετε να τα έχετε υπόψη σας. Βεβαίως, το Χριστό πιστεύουμε εμείς και δεν φοβόμαστε το Σατανά, ούτε της μασονίας, ούτε τίποτα. Αλλά να έχουμε υπόψη μας τι γίνεται και γύρω-γύρω. Ψέματα λέει συνεχώς ο Πάπας της Ρώμης. Αλλά πρέπει να τα αναλύσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί μας παίρνει η ώρα πόσα ψέματα έχει πει. Ο κάθε ένας από αυτούς λέει αντιευαγγελικές ρίσεις ο Πάπας. Το πιστεύετε? Πιστεύετε το. Πρώτα απ' όλα λένε ότι ο Πέτρος είχε τα κλειδιά του Παραδείσου. Έκανε εξαίρεση ο Χριστός και έδωσε τα κλειδιά του Παραδείσου μόνο στον Πέτρο? Είναι δυνατόν? Είπε στον Πέτρο, εσύ θα λύνεις και θα δένεις αμαρτίες επί της γης. Σε όλους τους Αποστόλους το είπε. Ο Πάπας το εκμεταλλεύτηκε όμως. Και λέει, από εδώ πέρασε ο Πέτρος και εγώ είμαι ο συνεχιστής του Πέτρου. Τι λέτε? Τι λέτε? Και αρχηγός της Εκκλησίας. Αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, όχι ο Πάπας. Ο Πάπας είναι ένας απλός επίσκοπος. Και τι επίσκοπος? Άσε. Ψέμα είναι ότι θα πάμε σε άλλους πλανήτες. Ασφαλώς και αυτό είναι ψέμα. Και πως οι πλούσιοι κάνουν πολλά παιδιά, ψέμα είναι. Οι πλούσιοι κάνουν λίγα παιδιά. Οι φτωχοί κάνουν τα περισσότερα παιδιά. Απόδειξη ότι οι γη έχουν οι φτωχοί στην Νότια Αμερική, στην Ασία, κάνουν περισσότερα παιδιά από ότι οι πλούσιοι σε άλλες χώρες όπως είναι η Αμερική και οι προηγμένες χώρες. Αλλά αυτό είναι και θέμα άλλων. Να, είναι όμως ένα ψέμα και πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι αν δεν είχα λεφτά, λέει, αν είχα λεφτά θα κάνω πολλά παιδιά. Όχι, όταν έχει λεφτά δεν κάνει πολλά παιδιά. Ανάποδα τα λέει ο Κοσμάκης. Γι' αυτό δεν είμαστε του κόσμου, είμαστε του Χριστού. Άλλο κόσμος, άλλο Χριστός. Άλλο κοσμική δηλαδή, όχι πως δεν είμαστε κόσμος σαν άνθρωποι, είμαστε, ναι, αλλά το κοσμικό πνεύμα δεν πρέπει να έχουμε. Αυτό είναι που πρέπει να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας, το κοσμικό πνεύμα. Το τηλεοπτικό πνεύμα. Τα ψέματα που λένε και στην τηλεόραση και στα βιβλία και στις εφημερίδες. Αυτά πρέπει να αφαιρέσουμε τη ζωή μας και να βάλουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Σας είπα αρκετά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή. Ο Θεός να σας του δίνει ό,τι καλύτερο και να πιστεύετε ακράδαντα στην Ορθοδοξία. Χαίρετε, Κυρίω, χαίρετε.